Ως τηλεφωνικός, γιατί μας περιμένει ο κοινοτάρχης της κατεχόμενης Κοντέας, είναι ο Χαράλαμπος Κρασιάς. Αφού ζήτησαν να γίνει λειτουργία στον Άγιο Χαράλαμπο της Κοντέας, μια και είναι η γιορτή του, κύριε Χαράλαμπε Κρασιά, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι σας είπαν? Μια απογοήτευση και λύπη μου. Πρέπει να ανακοινώσω στους χωριανούς και στους φίλους της κοινότητας μας ότι οι κατοχικές αρχές απέρριψαν την αίτηση που έκαναμε η κοινότητα μας για την τέλεση της περινούς γιορτής Αγίου Χαραλάμπου, ο οποίος είναι ο πολιούχος Άγιος του χωριού μας, την κατεχόμενη Κοντέα, που ήταν για να γίνει την Κυριακή 9 του Φεβράρι. Είχατε ξανακάνει λειτουργία ναι, εκεί? Ναι, κάνουμε ανελειπώς από το 2014, όταν ανακαινίστηκε ο ναός. Και τι σας είπαν τώρα? Ως δικαιολογία. Απλώς δεν μας έδωσαν κάποια συγκεκριμένη δικαιολογία. Εμένα με ενημέρωσε προσωπικά ο επισκόπος Μεσαωρίας κ. Δουλγόριος ότι η αίτηση μας απερρίφθη. Οπότε είμαστε εμείς υπόχρεοι να ανακοινώσουμε αυτήν την απόφαση, απόφαση του κατοχικού αιστός προς τους χωριανούς για να το ξέρουν, να μην προβούν σε οποιασδήποτε μετακινήσεις προς την Κοντέα, την Υπερανακή. Είστε απογοητευμένοι, κύριε, και είστε απογοητευμένος, κύριε Κρασιά? Σίγουρα, διότι όλοι οι χωριανοί περιμένουν την ημέρα του κύριου Χαραλάμπου για να βρεθούν μεταξύ τους, να πάνε στις γειτονιές τους, εκεί που αναγιώθηκα, εκεί που μεγάλωσα. Είναι πλήγμα για τις σχέσεις μας με τις και με τις τοπικές αρχές, να πούμε, της Κοντέας, τόσο και με τους ίδιους τους συγχωριανούς μας. Ναι, ήταν και μια ευκαιρία να βρεθείτε όλοι μαζί. Σίγουρα, ναι, για τους παλαιότερους και για τους νεότερους φυσικά, αλλά περισσότερο για τους παλαιότερους το ταξίδι προς την Κοντέα την ημέρα του Αγίου Χαραλάμπου είναι μεγάλη σημασία και ψυχολογικής και ηθικής. Τώρα πού είναι να γίνει η λειτουργία αυτή? Τώρα θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονου στο Μενεού, όπου εφημερεύει ο συγχωριανός μας πρωτοπρεσβύτερος πάτερας Παναγιώτης Προδρόμου. Ο εσπερινός θα γίνει την Κυριακή, την 9 του Φεβράρι, στις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονου. Ναι. Προτίθεστε να υποβάλλετε εκ νέου αίτημα για άλλη μέρα ή θα το αφήσετε για του χρόνου? Όχι, από η μέρα είναι ταχτή, είναι 10 του Φεβράρι το κάθε έτος του Αγίου Χαραλάμπους. Ναι. Φαίνεται ότι άλλαξε η πολιτική του καθεστώ, δεν γνωρίζουμε τι προέκυψε. Μπορεί να είναι γενικότερα σε αυτή την στάση την οποία βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να είναι εκτός ελέγχου. Πιθανό, δεν γνωρίζω τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν το καθεστώ σε αυτή την απόφαση. Την απογοητευτική για μας απόφαση. Για να ξέρετε ότι χτες οι χωριανοί μας πήγαμε στον ναό και τον καθάρισαν για να είναι έτοιμος για την τέλεση του μυστηρίου. Αλλά δυστυχώς η απάντηση ήταν χτες το μεσημέρι είναι αρνητική. Μάλιστα. Τι να πούμε? Τίποτα. Τι να πούμε? Μπορούμε να πούμε και τίποτα? Ευχαριστούμε, κύριε Κρασιά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.